Σύνδεση τώρα με τη Σοφία Βασουλάκη για να δούμε τι λέει και η κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην κατάσταση χθε, που συνεχίζουν να την στην, χειρίζονται, Σοφία, γιατί είναι σε εξέλιξη πολλά μέτωπα. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη να αναφέρεται και στην κλιματική αλλαγή. Ναι. Ναι, Πόπη, και θα πρέπει να σου πω ότι αυτήν την. Μάλλον μέσα σε ένα 24ωρο έχουν μπει 56 δασικέ Πυρκαγιέ δεν είναι λίγε και όπω καταλάβουμε από τι δηλώσει του κυρίου Στυλιανίδη, δεν αποκλείει η κυβέρνηση πολλέ ή κάποιε από αυτέ να οφείλονται σε εμπρισμό. Να σου πω ότι σε λίγη ώρα ο κ. Μητσοτάκη θα βρίσκεται εκ νέου στο συντονιστικό και δεν αποκλείεται να έχουμε και μια πρώτη δήλωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε λίγη ώρα. Κατά Καταλαβαίνω σου πω ότι η κυβέρνηση ε, εκτιμά ότι ο μηχανισμό λειτουργήσε καλά. Ότι υπήρξε, υπήρχε συντονισμό του στρατού, της αστυνομία, της πυροσβεστική, των εναέριων μέσων. Υπήρχε ένα καλό συντονισμό. Αν και η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη χθε, υπήρχαν πολύ αντίξωε συνθήκε, υπήρχε πυκνή βλάστηση και πυκνή δόμηση στην περιοχή της Πεντέλη. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Παρ' αυτά, όπω λένε δεν θρυνήσαμε θύματα και αυτό είναι το σημαντικότερο να μην χαθεί ούτε μία ανθρώπινη ζωή ε, Μεγάλη βάση μεγάλη σημασία δίνουν κυβερνητικά στελέχη στα εναέρια μέσα γιατί όπως λένε φρόντισε η κυβέρνηση να έχει νωρί φέτος εναέρια μέσα στη διάθεσή της που να μπορούν να πετάξουν και αυτό αποδείχτηκε παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολύ έντονοι ε, άνεμοι Επίσης θα πρέπει να σου πω ότι μιλούν για υποδειγματικές εκενώσεις και κλείνοντας ότι ήδη έχουν πόπι ξεκινήσει και οι καταγραφές των ζημιών, οι ε, καταγραφές για τα σπίτια, γιατί μην ξεχνάς ότι έπονται και οι αποζημιώσεις.